Με σημαία την ελπίδα και κυρίως την ενημέρωση, διοργανώνεται στην Αλεξανδρούπολη εκδήλωση κατά του παιδικού καρκίνου με ελεύθερη για το κοινό είσοδο. Συγκεκριμένα, τη μουσικοχορευτική εκδήλωση ενημέρωση για την ημέρα κατά του παιδικού καρκίνου διοργανώνει το Αρχείο Μουσικολαογραφικής Παράδοσης Χρόνης Αηδονίδης με τη συμμετοχή του Συλλόγου Καρκινοπαθών και Φίλων Νομού Εύρου Συνεχίζω, που έχει μέχρι στιγμής προσφέρει βοήθεια σε 3 παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη με την νόσο. Τα καλά νέα όμως είναι ότι ο παιδικός καρκίνος κατά 70% αντιμετωπίζεται και αντιμετωπίζεται πάρα πολύ καλά. Μπορεί να είναι φρικτό το άκουσμα, αλλά έχουμε πάρα πολύ καλές προοπτικές για τα παιδιά. Ένας παιδικός καρκίνος δεν έχει καμία σχέση με έναν ανάλογο καρκίνο στους ενήλικες. Δηλαδή το 30% των... της εμφάνισης του παιδικού καρκίνου οφείλεται σε αιματολογικό πρόβλημα. Αυτό όμως δεν έχει καμία σχέση με τους αιματολογικούς καρκίνους των ενηλίκων. Είναι διαφορετικής αιτιολογίας, με διαφορετική αντιμετώπιση, αλλά στα παιδιά αντιμετωπίζεται πολύ 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 καλύτερα. Και αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να δώσουμε, ότι ακόμα και αν εμφανιστεί καρκίνος σε ένα μικρό παιδί, αυτό δεν πρέπει να αποθαρρύνει κανέναν, πρέπει να είναι πάρα πολύ αισιόδοξη. Η εκδήλωση με τίτλο «Το κακό δεν ξορκίζεται με τη σιωπή, το προλαμβάνουμε με την ενημέρωση, το παλεύουμε με την ελπίδα» διοργανώνεται στο πλαίσιο της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης γονέων αλλά και του συνόλου των πολιτών για τα πρώιμα συμπτώματα του καρκίνου, την έγκαιρη αναγνώριση της νόσου αλλά και τη διαχείριση των μικρών ασθενών. Εισήγηση θα πραγματοποιήσει ο παιδίατρος και διοικητής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης Δημήτρης Αδαμίδης, ενώ την εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί το βράδυ της Παρασκευής 16 Φεβρουαρίου στις 8 στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητρόπολης θα πλαισιώσουν παιδικά τραγούδια και χορή. Τα πρώτα συμπτώματα είναι ανεξήγητη πυρετή, είναι κάποιες αιμορραγίες που δεν έχουν πάλι κάποια εξήγηση, μελανιές στο κορμάκι του παιδιού που και για εκείνα δεν έχουμε καμία λογική εξήγηση. Και το κυριότερο, κοιτάμε τα κέφια του παιδιού. Οι γονείς καταλαβαίνουν τι σημαίνει αυτό. Όταν τα κέφια του παιδιού αλλάζουν χωρίς να μπορούμε να το εξηγήσουμε, απευθυνόμαστε στον παιδίατρό μας και από εκεί θα πάρουμε τις οδηγίες που χρειάζεται. Ένας γονιός που αντιμετωπίζει ένα τέτοιο ζήτημα μέσα στην οικογένεια, καταρχήν θα πρέπει να πάρει και μια δεύτερη γνώμη. Θα πρέπει ο ίδιος πρώτα να συνειδητοποιήσει τι ακριβώς συμβαίνει στην οικογένεια και να απευθυνθεί στους ειδικούς. Σας περιμένουμε και όλους εσάς να έρθετε, να ακούσετε, να χαρείτε και να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε άλλη δυσκολία που ενδεχομένως να εμφανιστεί στις οικογένειες ή στον περίγυρο, να δείτε ότι μπορείτε να την αντιμετωπίσετε, γιατί υπάρχουν άνθρωποι γύρω σας που μπορούν να σας στηρίξουν και να σας βοηθήσουν.